Βέβαια. Ένα εκλεκτό καλεσμένο, ο Στέλιος ο Κοζανίδης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, έχει γράψει τη δική του ιστορία, όχι μόνο στο κριτικό, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες επαγγελματικές συμμετοχές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πάνω από 500 σε όλες τις κατηγορίες, από την Α' Εθνική, όπου έπαιξε, μέχρι και τις Β' Εθνική και Τρίτη Εθνική. Μεγάλη παρουσία και στα... και στις ερασιανικές κατηγορίες τα τελευταία χρόνια. Είναι από το Ηράκλειο, από Βέβαια. Την Γαρίπα, αλλά κατοικοεδρεύει τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο, εκείνη η έδρα του. Όμως ο Στέλιος είναι Ηρακλειώτης και Γαρίπιανός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά και από μένα. Καλησπέρα. Σίγουρα το καλοκαίρι αυτό, όπως συζητούσαμε προηγουμένως, είναι πολύ ιδιαίτερο. Ασφαλώς ξεχωρίζει η είδηση της ανόδου του Ηροδότου στην Super League 2. Δεν πάβει όμως να βρίσκει αυτό το καλοκαίρι έτσι με πολύ προβληματισμό και ανησυχία. Γίνεται μια προσπάθεια επανεκκίνησης στο ποδόσφαιρο γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο οι εθνικές κατηγορίες. Και εσείς κύριε Κοζανίδη που ασχολείστε πάρα πολύ και με το τοπικό ποδόσφαιρο, είστε προπονητής στον Ερμής Ζωνιανών, ασχολείστε πάρα πολύ και με τα νέα παιδιά, με τις ακαδημίες. Θέλω να μας πείτε κατά πόσο η πανδημία επηρέασε έτσι όλο αυτό, σίγουρα την επηρέασε, αλλά κυρίως κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί αυτό το διάστημα να γίνει μια ομαλή επανεκκίνηση. Σίγουρα έχουν γυρίσει τα παιδιά, προσπαθούν, αλλά δεν πάβει όμως να υπάρχει έτσι μια ανησυχία. Καταρχήν, Μάνο, να δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Ηρόδοτο πριν ακολουθήσει η συζήτηση και στην οποία θα αναπτύξουμε τα θέματα που εσείς είπατε. Να δώσουμε λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στον Ηρόδοτο που πραγματικά κατάφερε ένα άφλο δικαιότατα. Αυτό το απέδειξε μέσα στο γήπεδο και εύχομαι να βρει τη δύναμη η διοίκηση και όλοι οι άνθρωποι του Ηρόδοτου να συνεχίσει η ομάδα στη Super League 2, που είναι μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα, γιατί η φανέλα είναι πάρα πολύ βαριά. Το έχει αποδείξει άλλωστε και θεωρώ ότι η επόμενη μέρα για την Ηρόδοτο, με ιδιαίτερη όμως υπομονή και πολλή όρεξη, θα είναι πάρα πολύ θετική και πάρα πολύ αισιόδοξη και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα έλεγα, κατόρθωμα ποδοσφαιρικό αλλά και αθλητικό για την Κρήτη μας να μας εκπροσωπούν ομάδες, 5 ομάδες Super League 2, σύν τον Office στην Super League 1. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο στο κορυφαίο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όμως πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν οι ομάδες όπως δουλεύει κάθε μία και να βλέπουμε την επόμενη μέρα με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά και ότι δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα νέα παιδιά από όλα τα χωριά και από όλες τις ακαδημίες να έχουν πρότυπο και φιλοδοξίες και όνειρα όπως είχαμε και εμείς κάποτε. Ότι μπορούν να παίξουν στον Ηρόδοτο, μπορούν να παίξουν στο Βοτέλη, μπορούν να παίξουν στην ΠΟΑ, μπορούν να παίξουν στα Χανιά, στην Επισκοπή και σε όλες τις ομάδες που αντιπροσωπεύουν στην Ιεράπετρα, για να μην ξεχάσω και καμία, που αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή την Κρήτη στην Super League 2, αλλά και στη ΓΑΜΑ Εθνική, που και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Τώρα που μιλήσατε για παιδιά, τα παιδιά ναι. Βρίσκονται για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων, τουλάχιστον όλη την ποδοσφαιρική σεζόν. Τώρα από το Μάιο και έπειτα έχουν γυρίσει κάπως οι ακαδημίες. Πώς βλέπετε αυτό το κομμάτι των παιδιών, και εσάς ο γιος σας, ο Πάρης, είναι στην ομάδα του Όφη, την K15. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι τα παιδιά να επιστρέψουν, γιατί πραγματικά νομίζω και εσείς σαν πέρα από παλέμος ποδοσφαιριστής, σαν γονιός, το ζείτε αυτό το πράγμα, τα παιδιά σας για ένα μεγάλο διάστημα να ήταν εκτός γηπέδων. Ναι, σίγουρα αυτό που έγινε φέτος, και ευχόμαστε όλοι μας να μην ξαναγίνει, κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους γονείς. Θεωρώ όμως, Μάνο, ότι ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να παλεύει. Στη ζωή μας πρέπει να βλέπουμε πώς είναι η πραγματικότητα και αυτό περνάει από μπροστά μας. Και θεωρώ όμως ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας, για να καταλάβουμε επιτέλους την πραγματικότητα και την έννοια την πραγματική της ζωής και να αναφερούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί πιθανόν κάποια πράγματα να τα είχαμε ξεχάσει και σαν άνθρωποι, να είχαμε ξεχάσει αξίες και να δούμε ότι αυτό που πραγματικά έχει σημασία για όλους μας είναι η ζωή του κάθε ενός συνανθρώπου μας και η δική μας, γιατί και εμείς στις δουλειές μας, αλλά και τα παιδιά σε αυτό που κάνουν και αυτό που είπατε πριν με τις ακαδημίες, θα βρει το δρόμο τους. Ωραία, εντάξει, ήταν ένα διάστημα νεκρό, ένα διάστημα δύσκολο για όλους μας, αλλά αν έχουμε την υγεία μας, η ζωή συνεχίζεται
και θεωρώ ότι τα πράγματα πάλι θα κυλήσουν ομαλά όπως πρέπει να κυλήσουν, όταν όμως υπάρχει υγεία και είμαστε όλοι γεροί να ζούμε την καθημερινότητά μας και να βοηθάμε και τα παιδιά μας αλλά και τον συνάνθρωπό μας και με ό,τι έχει να κάνει αυτό, είτε στις δουλειές μας είτε στα ποδόσφαιρα. Νομίζω ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο όλοι μας, αλλά αφού έχουμε υγεία, τα έχουμε όλα, να συνεχίσουμε πάρα πολύ αισιόδοξα. Ωραία. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα ποδοσφαιρικά ζητήματα και να πάμε στο Ρέθυμνο, όπου αγωνίστηκε πέρυσι η Επισκοπή στο πρωτάθλημα της Football League, επιτυχημένη πορεία της, ανέβηκε μέσω της αναδιάθρωσης η Super League 2 και θα είναι μια από τις 5 ομάδες που θα είναι σε αυτό το, όπως είπαμε, το δυνατό πρωτάθλημα με την παρουσία και τη Ροδότου. Σε επίπεδο τρίτης εθνικής δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα στο Ρέθυμνο, γιατί δεν κατέβηκε ο Άρης Ρεθύμνου στην επανεκκίνηση. Υποβιβάστηκαν ο Αστέρας και ο Ρεθυμνιακός. Πώς είναι γενικότερα τα πράγματα στο ρεθυμνιώτικο ποδόσφαιρο? Εντάξει, κοιτάξτε, ήταν μια, από τη μία μεριά η Επισκοπή που είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, αλλά όχι μόνο για φέτος, το έχει αποδείξει τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο, τα πάντα δουλεύουν σε οργάνωση και σε θέματα ενδιαφέροντος στην ομάδα, νομίζω ότι δουλεύουν πάρα πολύ σωστά. Έχει βρει δηλαδή το δρόμο της η Επισκοπή σε αυτό το επίπεδο. Ναι, είναι μια 100%. Ομάδα σταθερή πλέον, έτσι. Έχει καταξιωθεί. Με έναν πρόεδρο, τον κύριο Νικολιδάκη, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο αλλά και την ομάδα. Σίγουρα με την στήριξη και τη βοήθεια της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά, μάλλον, ότι σε μια ομάδα για να προχωρήσει και για να σταθεί στην κάθε κατηγορία που ανήκει, να κάνει βήματα προόδου και να ανεβαίνει και κατηγορίες, δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η οργάνωση και είναι και η εμπιστοσύνη που θα δείξεις σε αυτό που κάνεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο βήμα-βήμα. Γιατί εγώ την Επισκοπή την αίσθησα πρώτη φορά όταν ανεβήκαμε από το Περιφερειακό, τότε θυμάσαι πριν περίπου 10 χρόνια, που ήταν Περιφερειακό τότε στην Κρήτη. Ναι. Με ένα πραγματικά πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα σιγά-σιγά. Είχε φτάσει μέχρι Β' Εθνική. Είχε παίξει και αντιπάλους και με τον Όφη και με την ΑΕΚ και με όλες τις ομάδες τότε στην κατηγορία. Και πραγματικά κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδος. Και δικαιότατα και μπράβο τους και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να, γιατί όχι, να μην ανέβει και Super League 1. Τώρα ο Άρης με τον Αστέρα. Ο Άρης διάλεξε να μην κατέβει γιατί πιθανόν πίστευε ότι σε ένα πρωτάθλημα μικρό και επειδή πέθανε αρκετές ομάδες μπορεί να μην τα καταφέρει. Και θεωρώ ότι αυτή ήταν η επιλογή του, το να μην κατέβει. Ο Αστέρας κατέβηκε ενώ είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα με την Ιερά Πέτρα, ένα τεράστιο διπλό. Μετά στη συνέχεια δεν κατάφερε να δικαιολογήσει, θα έλεγα, αυτή την επιτυχία του και να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία, παρόλο που για μένα θα μπορούσε να μείνει στην κατηγορία. Και ο Ρεθυμιακός θεωρώ ότι έπεσε, αλλά θεωρώ ότι ούτε και ο ίδιος κατάλαβε πως έπεσε. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά και με το πρόγραμμα που είχε δεν περίμενε κανείς ότι μπορεί να πέσει ο Ρεθυμιακός, αλλά αυτοκτόνησε, να μην ξεχνάμε δηλαδή. Ότι εγώ θεωρώ ότι αυτοκτόνησε, αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι το γήπεδο είναι ο καθρέφτης για όλους μας. Έχουν τελειώσει τα κομπιουτεράκια και οι θεωρίες στο ποδόσφαιρο και μέσα στο γήπεδο πρέπει να αποδεικνύεις τα πάντα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να σωθεί ο Ρεθυμιακός και εύκολα, γιατί πραγματικά είχε μια καλή ομάδα. Αλλά δυστυχώς στο ποδόσφαιρο μπορεί να κάποια πράγματα να είναι απρόβλεπτα, μπορεί ένα αποτέλεσμα να μην σου πάει τόσο καλά και είναι μια σειρά πιθανών συγκυριών, θα έλεγα, που μπορεί να σε οδηγήσουν είτε στο να ανέβεις είτε στο να πέσεις, γιατί μάλλον να μην ξεχνάμε και όλοι τα παιδιά που μιλάμε ότι ποιος περίμενε να σωθεί Νεάπολη. Και πέρα από τα συγχαρητήρια που δώσαμε στον Ηρόδοτο, ειλικρινά σας μιλάω μέσα από την καρδιά μου, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Νεάπολης και στον προπονητή και στα παιδιά. Ποδοσφαίρου. Βέβαια. Γιατί η Νεάπολη έκανε, αν το δούμε ποδοσφαιρικά, έκανε κάτι το οποίο δεν το περίμενε όχι μόνο κανένα στην Κρήτη, αλλά να μην πούμε και κανένα στην Ελλάδα. Ναι. Το να σωθεί μια ομάδα που είχε 4 βαθμούς με ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και όμως τα παιδιά και ο κύριος Κουλούρας και μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου κατάφεραν κάτι που μπορεί να το πιστεύανε μόνο αυτοί. Έτσι είναι. Δικαιότατα και μπράβο τους και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο και τη νέα σεζόν. Να πάμε λοιπόν να φύγουμε από τη Νεάπολη και να επιστρέψουμε εδώ στο Ηράκλειο και στην ομάδα που ανδρωθήκατε ποδοσφαιρικά, τον Όφη. Όφη πλέον που είναι στα χέρια πρώην συμπαικτών σας.
εκείνες τις χρυσές εποχές του Ολλανδού, του Ευγένιου Γκέραρτ, που τιμήσατε κι εσείς τη φανέλα του Όφη και ως νέο παιδί και στη συνέχεια ως επαγγελματίας. Όφη, μια ομάδα που κινδύνεψε την περασμένη περίοδο, σώθηκε τελικά από τον υποβασμό, έστω και στο τέλος. Τώρα βέβαια με αισιοδοξία, έτσι και ίσως μαθαίνοντας και από τα λάθη που έγιναν πέρυσι, ετοιμάζει για τη νέα σεζόν. Ποιο είναι το σχόλιο σας για τον Όφη? Καταρχήν, ο Όφη πέρασε ένα μεταβατικό στάδιο πάρα πολύ δύσκολο σε όλα τα επίπεδα. Από τον υποβασμό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ, όταν έσα τον Όφη, και ήταν αυτό ότι πιο τυχερό ποδοσφαιρικό, θα έλεγα, γεγονός μπορεί να μου τύχει στην καριέρα μου. Γιατί και τώρα, αν ξεκίναγα σαν παιδί, θα ήθελα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από 12 χρονών, με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον συγχωρεμένο, στην Ακαδημία, βήμα-βήμα φτάσαμε στην πρώτη ομάδα. Που στην πρώτη ομάδα, με τον συγχωρεμένο τον κύριο Γκέραρτ, που για μας ήταν ένας. Όχι απλά προπονητής, ένας δάσκαλος σε όλα όμως. Ένας ποδοσφαιρικός πατέρας. Και για σένα, Στέλιο. Ένας ποδοσφαιρικός, ναι, ναι. Και μέσα από την εκπομπή σας θέλω να τον ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Και ας μην το ακούει και ας μην το βλέπει. Ο Όφη λοιπόν δούλευε σαν μια ομάδα που όλα λειτουργούσαν ρολόι. Όταν λέμε ρολόι, ρολόι όμως. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του και τίποτα να πέσει κάτω. Πέρα από τα χρήματα και πέρα από την ευελιξία που είχε ο Όφης στο να πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές, η δημιουργία του αθλητικού κέντρου, έχουν περάσει από τον Όφη πόσους ποδοσφαιριστές τα τελευταία 20 χρόνια, παράδειγμα 25. 2.000 ποδοσφαιριστές. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που έμεινε στην ομάδα είναι η περιουσία που άφησε πίσω στην ομάδα, το αθλητικό κέντρο. Δηλαδή σκεφτείτε τον Όφη μετά από τόσα χρόνια να πήγαινε να κάνει προπόνηση μια φορά στο γήπεδο του Αλμυρού, την άλλη στο Λίντο, την άλλη στο Νατσαλένιο. Είναι τεράστιο κεφάλαιο το Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Όλες λοιπόν οι ομάδες έχει αποδειχτεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν φταίνε μόνο τα λεφτά, δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά για να κάνεις ομάδα. Εάν δεν βάλεις βάσεις, είσαι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Δηλαδή πιάνεις τα λεφτά και τα πετάς. Ο κύριος Γιάννη λοιπόν τι έκανε? Πέρα από το μυαλό του ότι δούλευε σε όλα τα επίπεδα, δεν ξεκίνησε όμως το να φέρει στον Όφη 5 παιχταράδες και να κόβει η ομάδα, παράδειγμα, 10.000 εισιτήρια, που έτσι κι αλλιώς θα έκοβε η ομάδα. Δεν έπεφτε καρφίτσα 2-3 ώρες με το παιχνίδι. Τα θυμόμαστε όλοι. Ξεκίνησε όμως βήμα-βήμα. Θεμέλια, όταν χτίσει ένα σπίτι, πας από τα θεμέλια. Λέει λοιπόν, θα φτιάξω ένα προπονητικό κέντρο. Ούτως ώστε ό,τι και να γίνει, αυτό να είναι το σπίτι της ομάδας. Πού είναι το βασικό, πού θα προπονηθούν οι παίχτες? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όταν θα κάνεις μια πολύ καλή ομάδα, πού θα τους προπονήσεις? Στον δρόμο? Θα πρέπει λοιπόν να έχεις ένα προπονητικό κέντρο που να εξελίξει την ομάδα σου. Μια ομάδα δεν φτιάχνεται αν κάνεις δύο μεταγραφές ή αν πάρεις ένα λεωφορείο καλό ή άμα κάνεις δύο καλές μπάλες. Εάν πάρεις δύο καλές μπάλες ή μια καλή εμφάνιση. Θα φτιαχτεί σιγά σιγά από τα θεμέλια. Αυτό λοιπόν δημιούργησε. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Γιατί όλοι στεκόμαστε π.χ. για το κύπελο, για τη διάκριση του κυπέλου, που ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη διάκριση. Αλλά κύπελο έχει πάρει και η Καστοριά και έχει διαλύσει. Συμφωνούμε? Ναι, έτσι είναι. Το κύπελο λοιπόν είναι μια αγωνιστική διάκριση για τον Όφη. Αλλά αυτό που έφτιαξε και αυτό το δρόμο που έβαλε, που έφτιαξε ο κύριος Γκέραρτ για να μείνει και να σταθεί η ομάδα του Όφη, αυτό θα τον ακολουθάει για όσο υπάρχει ζωή, για όσο υπάρχει Όφη. Άφησε λοιπόν το Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, που εκεί μέσα μπορεί να δημιουργήσει όφη τα πάντα. Τη μεγάλη ομάδα, τις ακαδημίες τώρα και να προχωρήσει στο δρόμο του. Χωρίς λοιπόν αυτά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όφη. Και ο κάθε όφη. Αγωνιστικά λοιπόν πέρασε μια κρίση, που είναι λογικό, την πέρασε και ο Άρης, την πέρασε και η ΑΕΚ, την περνάει και ο Παναθηναϊκός. Αυτό λοιπόν πέρασε. Η κρίση αγωνιστική πέρασε. Γιατί δημιουργήθηκαν προβλήματα οικονομικά, αγωνιστικά. Όλα αυτά που είναι γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνουμε και χάνουμε και το χρόνο σας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Όφη, με τον κύριο Μπούση που ήρθε στα διοικητικά δρόμενα του Όφη και είναι ηγέτης, συν τα παιδιά που απαρτίζουν το συμβούλιο, τη διοίκηση, ο κύριος Σαμάρας και ο κύριος Πουσανίδης και όλα τα παιδιά που είναι κοντά στην ομάδα, και με το προπονητικό team και με όλα τα παιδιά που είναι στις ΚΑΠΑ που απαρτίζουν τον Όφη, έχουν αυτή τη στιγμή όλα τα εφόδια να ξαναδημιουργηθεί ο Όφη και να ξαναγίνει η μεγάλη ομάδα που γεννηθήκαμε εκεί μέσα και να ξανακερδίσει πάλι το σεβασμό και την εκτίμηση όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδος. Γιατί, Μανώλη, η φανέλα του Όφη δεν μπορεί να συγκριθεί καλός ή κακός
με όλες τις ομάδες της Ελλάδος. Θα συγκριθεί με κάποιες ομάδες επιλεγμένες. Βέβαια. Άλλωστε, είναι πολύ βαριά η φανέλα, είναι πολύ μεγάλη η ιστορία. Έχουν περάσει παιχταράδες από τον Όφη. Τα 33 χρόνια συνεχούς παρουσία στην πρώτη εθνική της δεκαετίας του 80, του 90 και του 2000, αν εξαιρέσουμε τα σκαμπανεβάσματα έτσι, τα τελευταία χρόνια που τώρα πάλι προσπαθεί να σταθεροποιηθεί, αυτό δείχνουν ότι η φανέλα του Όφη είναι πολύ βαριά και πρέπει να συγκρίνεται με τις μεγάλες απλά ομάδες της Ελλάδας. Μάνο, όταν λέμε για τον Όφη πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάποτε δεν σκεφτόταν καν ο Όφη πώς θα κερδίσει τις μέτριες ομάδες, ενώ από την πεντάδα και κάτω. Θυμάσαι τότε που όλοι λέγαμε ότι έχουν χάσει το αεροδρόμιο. Εδώ οι μεγάλες ομάδες χάνουν το αεροδρόμιο. Θυμόμαστε πόσα κάτι παιχνίδια με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, ότι 2, 3, 4. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξανακερδίσει Όφη, κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Πρέπει να ξαναγίνει η ομάδα το ίδιο μεγάλη και η φανέλα το ίδιο βαριά και να προχωρήσει και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ότι καλύτερο. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει αισιοδοξία. Θέλει όμως μεγάλη υπομονή. Ναι. Θέλει μεγάλη υπομονή. Δηλαδή, μην μένουμε το τι έκανε η ομάδα πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια, 25 χρόνια ήταν μια άλλη ομάδα, ήταν άλλες συνθήκες. Τώρα η ομάδα ξαναγεννιέται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπομονή και να στηρίξουμε όλο αυτό το επιχείρημα. Ωραία. Κύριε Κοζανίδη, προχωρώντας στη συζήτησή μας, θέλουμε να μας μιλήσετε για τα σχέδιά σας για το μέλλον. Καταρχήν, μαθαίνουμε ότι διοργανώνεται στο Ρέθυμνο αυτή την περίοδο, τις επόμενες μάλλον ημέρες, ένα μεγάλο κάμπ αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, το οποίο ανοίγει πόρτες για ομάδες του εξωτερικού. Θα υπάρχει παρουσία γνωστών προπονητών από την Ελλάδα, όπως είναι ο Κριστόφα Ζέχα, ο Γιώσεφ Βάντσικ, αλλά και άλλων από το εξωτερικό. Συμμετέχουν και προπονητές από την Κρήτη, εσείς, ο Ιορδάνης Τσιρκίνης, ο Ανδρέας Ξιδάκης, ο Γιώργος Μπαστάκης. Μιλήστε μας για αυτό το κάμπ που διοργανώνεται στο Ρέθυμνο, στο γήπεδο των Μυστηρίων. Για τα παιδιά σίγουρα είναι κάτι πολύ αξιόλογο. Πραγματικά αυτό το πράγμα γίνεται πρώτη φορά στο Ρέθυμνο. Θεωρώ μάλλον ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλα τα παιδιά. Γιατί εμείς δημιουργούμε αυτό το πράγμα για να έρθουν προπονητές καταξιωμένοι από το εξωτερικό και από την Ελλάδα και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τα παιδιά με την ευχή μας όσο γίνεται περισσότερα να ανοίξουν τα φτερά τους και να δημιουργήσουν τα όνειρά τους όχι μόνο στην Κρήτη και στην Ελλάδα αλλά γιατί ένα παιδί που αξίζει πραγματικά και είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής να μην φύγει να πάει στο εξωτερικό. Πιστέψτε με την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αδικήσει πάρα πολύ τους εαυτούς μας, σαν χώρα και σαν ποδόσφαιρο και σαν ταλέντα και σαν ποδοσφαιριστές. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τα παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό, σε Ιταλία, σε Αγγλία, Πορτογαλία, δεν ξέρω και σε όλη την Ευρώπη, πάνω και σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα. Απλά πρέπει να πιστέψουμε στα παιδιά ότι και εμείς έχουμε αξίες και εμείς έχουμε δυνατότητες και εμείς αυτό προσφέρουμε στα παιδιά. Και με όλους τους προπονητές που θα έρθουν καταξιωμένοι ξένοι προπονητές, τα παιδιά θα αξιολογηθούν και με την ευχή μας όσα είναι ικανά να φύγουν έξω και μακάρι να υπογράψουν και σε μια ομάδα στο εξωτερικό και να δώσουμε εμείς τη δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους και να βγουν και να δείξουν πραγματικά το ταλέντο τους και να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Γιατί μάλλον εγώ προσωπικά, σαν Στέλιος, αλλά και το εγχείρημα είναι ότι εμείς θέλουμε όλα τα παιδιά να παίρνουν αυτό που τους αξίζει πραγματικά. Και γιατί να είναι τα παιδιά εγκλωβισμένα σε εισαγωγικά σε μια ακαδημία, σε μια αγορά π.χ. της Κρήτης ή της Ελλάδος και να μην δώσουμε τη δυνατότητα αυτά τα παιδιά να τα δουν καταξιωμένοι προπονητές από το εξωτερικό, από μεγάλα κλαμπ όπως είναι η Κολονία, όπως είναι η Union Βερολίνου, όπως είναι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όπως είναι η Λέγκια Βαρσοβίας και πολλές άλλες ομάδες, η Μπενφίκα, η Μαρίτιμο. Και κάποια παιδιά να αξιολογηθούν και να πάνε έξω. Και κλείνοντας μια τελευταία ερώτηση, πέρυσι με τον Ερμίζο Νιανών δεν ολοκληρώσατε τη σεζόν λόγω COVID. Τώρα το όνομά σας ακούγεται για πάγκους ομάδων του Ηρακλείου της Τρίτης Εθνικής. Κάτι πρέπει κι εσείς έτσι να έχετε στο μυαλό σας για το μέλλον, το προπονητικό. Ναι, μάλλον κοίταξε. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και για μας. Από εκεί πέρα είμαστε σε συζητήσεις. Και θα δούμε. Θα δούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι. Εγώ όμως το λέω. Λίγο αυτό που με ρωτήσατε πριν για τα παιδιά με το trial, θέλω να πω ότι εξελίσσεται η ζωή μας, εξελίσσεται και η προπονητική. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε σήμερα, η τεχνολογία έχει δημιουργήσει ένα τόσο ξέφρενο και γρήγορο ρυθμό για όλους μας και στην προπονητική αλλά και στα παιδιά που πρέπει να ακολουθούμε την τεχνολογία. Βλέπετε τώρα ένα παιδί μπορεί να βάλει ένα γκολ στο Α τοπικό Ηρακλείου, Β τοπικό, να το ανεβάσει στο Facebook ή στο Instagram, να το δει όλος ο πλανήτης. Ή στο YouTube. Έτσι είναι. Και κλείνοντας, κύριε Κοζανίδη,
Μια τελευταία ερώτηση, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Ένα σχόλιο για το Euro 2020 με μια λέξη. Όπως με ρώτησε ο Νίκος προηγουμένως. Αγγλία ή Ιταλία? Αμφίροπο, 50-50. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χαρά μας, τιμή μας. Θα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.